Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη βράδυ, 24 Μαΐου. Και αυτό που σας είχαμε προαναγγείλει εδώ και αρκετό καιρό, παρότι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα, δηλαδή οι κατσαπλιάδες του ΣΥΡΙΖΑ και οι δοσύλλογοι συνεργάτες των ΑΝΕΛ το αρνούνταν, πεισματικά κιόλας, και λέγανε διάφορα, καθαρή έξοδος, τέρος στα μνημόνια, ήρθε χθες το βράδυ αργά για να προλάβουν να το ανεβάσουν στο site Ευρωπαίοι της Κομισιόν, γιατί σήμερα ας σας πούμε τι γίνεται με το Eurogroup. Επικαιροποιημένο μνημόνιο. Το όνομα αυτού, δηλαδή ό,τι μας περιμένει από το 2018 τον Αύγουστο, που υποτίθεται ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Και μετά θα είναι μέσα στο επικαιροποιημένο μνημόνιο. Άρα λοιπόν φεύγουμε από τα μνημόνια και μπαίνουμε στα επικαιροποιημένα μνημόνια. Τι σημαίνει αυτό? Θα τα πούμε αναλυτικά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, όπως ακριβώς σας τα είχαμε πει. Και μειώσεις συντάξεων, οι οποίες είναι τεράστιες. Και το αφορολόγητο, ανοιχτό το ενδεχόμενο, από 1η-1η του 19 και αυτό. Και αυτά τα οποία λένε τα παραμύθια για αντίμετρα και πράσινα άλογα, όνειρα θερινής νυχτός, αν δεν πιάσουμε αυτά τα σκληρά προαπαιτούμενα τα οποία μας ζητούν. Απ' την άλλη μεριά, οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί κοντεύουν να συμπληρώσουν 3 μήνες στις τουρκικές φυλακές της Αδριανούπολης, χωρίς λόγο και αιτία, σας το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, συνδεδεμένα όλα αυτά με τους 8 Τούρκους πραξικοπηματίες στρατιωτικούς κατά τον Ερντογάν. Το θέμα είναι πολύ περίπλοκο πλέον. Σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας, στην ολομέλειά του, παρήχε, έβγαλε την απόφαση, άσυλο για τον έναν εκ των 8. Άρα λοιπόν ανοίγει ο δρόμος για τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς, άσυλο. Σημαίνει ταξιδιωτικά έγγραφα, σημαίνει ελεύθερη μετακίνηση να πάνε όπου και σε όποια χώρα θέλουν. Δηλαδή να εξαφανιστούν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και νομίζω ότι ένα από τα σχέδια τα οποία θα πέσουν στο τραπέζι τις επόμενες μέρες είναι και αυτό που θα σας πούμε σε λίγο. Έχουμε να σας δείξουμε και να σας πούμε πάρα πολλά και για τον κύριο Μπουτάρη και τους περίφημους Ρουβίκονες και τα μωρά του Τόσκα και για τον Κοντονή, αν ασπάζεται ή όχι ότι είναι μωρά και όλα αυτά, για τους λαθρομετανάστες και για την εξάρθρωση αυτής της πείρας των αντικαρκινικών φαρμάκων που άφηνε να πεθαίνουν συνάνθρωποι τους για να γράφουν ψεύτικες συνταγές και να παίρνουν τα φάρμακα να τα πουλάνε στο εξωτερικό ή οπουδήποτε αλλού στη μαύρη αγορά και να κερδοσκοπούν. Να κερδίζουν τι? Από το θάνατο των συνανθρώπων τους ορισμένοι. Αυτό είναι το κακό. Να πω την καλησπέρα μου στη Σοφία την Παραδίση. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ να μείνω ότι ενδιαφέρον θα έχει αύριο η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει πρωί-πρωί συνάντηση με τον κύριο Κουτάρη. Ναι. Εντάξει. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, Σοφία. Ας πάνε να δουν τα μεταξύ τους. Δεν είναι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός με όλα αυτά που έγιναν, με τις συζητήσεις που έγιναν για το Ρουβίκονα, μετά από το χτύπημα που δέχτηκε, την επίθεση εντός εισαγωγικών που δέχτηκε ο κύριος Κουτάρης, είναι η πρώτη φορά που θα εμφανιστεί δίπλα του για να κάνει τις δηλώσεις. Βέβαια έχει και ένα βαρύ, λέει, πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη που δεν ξέρουμε αν θα υλοποιηθεί και θα εφαρμοστεί. Τι βαρύ πρόγραμμα? Εξαρτάται από τις αντιδράσεις που θα έχει με το που θα εμφανιστεί η Θεσσαλονίκη. Ναι, τι βαρύ πρόγραμμα? Το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι υπάρχει και μία πρόθεση να πάει ο Πρωθυπουργός στη γηδία του Χάρη Κλίν. Αλλά δεν ξέρω. Αυτό είναι μια κοινωνική εκδήλωση. Ακριβώς. Μακάρι να πάει, δεν είναι κακό. Θα έχει και να κόσμο όλοι, εκεί. Πρέπει να πάμε εκεί. Θα έχει και κόσμο. Και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να εμφανιστεί ο Πρωθυπουργός με κόσμο χωρίς τα ΜΑΤ. Ναι, θα κουβαλήσουμε και αυτά. Εδώ είναι το πρόβλημα. Πες μου τώρα ότι στην κηδεία θα δούμε και κλούβες στο ΜΑΤ. Εντάξει, όλα είναι πιθανά. Εκεί επικοινωνιακά δηλαδή δυσκολεύεται το Μέγαρο Μαξίμου πώς θα το διαχειριστεί, γιατί καταλαβαίνει ότι μπορεί να έχει ένα φορτωμένο πρόγραμμα, αλλά να δούμε αν θα του δοθεί δυνατότητα να εμφανιστεί. Σοφία μου, αλλά δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό. Τον ελληνικό λαό τον ενδιαφέρουν αυτά που θα πει σήμερα εσύ, τι γίνεται με τη συνάντηση με τον Ζάεφ. Ο ελληνικός λαός ενδιαφέρεται για τα προβλήματά του και την καθημερινότητά του. Γι' αυτό και για το Σκοπιανό, τα εθνικά θέματα. Πόσα έχει στο πορτοφόλι του, πόσα πρέπει να πληρώσει σε φόρους, πόσα πρέπει να πληρώσει λογαριασμούς, ποιες ανάγκες μπορεί να καλύψει και τι μπορεί να προσφέρει στην οικογένειά του. Αυτά, Σοφία. Λοιπόν, να καλησπέρισω τον Σπύρο Σταθάκη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, Αντώνη, κυρίες και κύριοι.
Έχουμε φτάσει στο σημείο, επειδή υπάρχει μια γενικευμένη μεθόδευση να υπάρξει μια απαξίωση των πάντων, να πρέπει να υπερασπιστούμε τη δουλειά μας. Θα το κάνουμε λοιπόν. Το ξεκίνησε ο Αντώνης παίρνοντας σκητάλη. Αυτό το δελτίο, κυρίες και κύριοι, του μικροκάναλου, κύριε Στούμπο, του μικροκάναλου, μήνες τώρα, με ντοκουμέντα και στοιχεία και επίσημα έγγραφα των δανειστών, σας έχει αποκαλύψει τι έρχεται από τον Αύγουστο. Κάνω λάθος, Αντώνη? Σας έχει περιγράψει με πάσα λεπτομέρεια όλο το πλάνο των δανειστών που θα ισχύσει από τον Αύγουστο και μετά, μήνες τώρα. Κόντρα σε όλους αυτούς τους κομματικούς εγκάθετους, στην κυβερνητική προπαγάνδα και σε αποτυχημένους διευθύνοντες συμβούλους απαξιωμένων κομματικών εφημερίδων. Κόντρα σε όλους. Σας έχει πει ακριβώς τι θα γίνει με την εποπτεία, με το χρέος, με τα μέτρα, με τα πάντα. Σας αποκάλυψε πάλι μέσα από στοιχεία και ντοκουμέντα το μεγάλο ψέμα της κυβέρνησης για τις συντάξεις, που έλεγε ότι θα διαπραγματευτούμε την περικοπή, ότι δεν θα ισχύσει, θα τα αναβάλουμε, θα τα κυρώσουμε, μέσα από επίσημα κείμενα των δανειστών, όπως η έκθεση της Κομισιόν Οικονομικές Προοπτικές. Σας είχαμε πει τι έρχεται. Βλέπετε στην οθόνη σας την επιβεβαίωση. Αυτό έρχεται. 41 σελίδες είναι η τεχνική συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές που έκλεισε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και σήμερα επικοινώνεται πανηγυρικά και από το Eurogroup, που περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε αποκαλύψει εμείς εδώ και μήνες. Να δω τώρα, Αντώνη, όλα αυτά τα κομματικά φερέπονα, τα παπαγαλάκια και οι αποτυχημένοι, επαναλαμβάνω, διευθύνονται σύμβουλοι απαξιωμένων κομματικών εφημερίδων, τι θα βγουν να λένε από σήμερα στους πολίτες. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Σπύρο, άκου να σου πω. Θα τα πούμε αναλυτικά, αλλά αυτό που έχει να κάνει είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Όλοι λένε ψέματα. Ναι, όλοι. Λίγο πολύ. Αλλά κάποια στιγμή δεν αποκαλύπτεται. Αυτή εδώ όμως η κυβέρνηση, αυτός ο πρωθυπουργός, αυτό το μέγαρο Μαξίμου και αυτοί οι προπαγανδιστές σύμβουλοι του δεν λένε μόνο ψέματα. Το ψέμα το έχουν αναγάγει επιστήμη. Σε επιστήμη. Επιστήμη. Είναι επιστήμη. Είναι επαγγελματίες ψεύτες. Το έχουμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή. Πρώτη φορά αριστερά είχε δίκιο ο Κουτσούμπας που είπε και η τελευταία. Θα πω την καλησπέρα μου στον δημοσιογράφο τον Γιάννη τον Λοβέρδο. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα σας. Επειδή είμαι Αντώνη, Σπύρο και Σοφία, όχι επειδή είμαι μεγαλύτερος από τον Αντώνη, αλλά είμαι πιο πολλά χρόνια δημοσιογράφος, κλείνω τα 32 φέτος, και επειδή έχετε απόλυτο δίκιο σε όλα όσα είπατε, πράγματι, στα 32 χρόνια που είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, δεν έχω ξαναδεί τόσο μεθοδευμένο ψέμα εις βάρος του ελληνικού λαού. Όλοι οι πολιτικοί λένε πάντα ψέματα. Αυτό είναι αυτονόητο. Αλίμονο. Όχι μόνο εδώ, παγκοσμίως. Αλλά τέτοια προπαγάνδα, τέτοια κοροϊδία εις βάρος του ελληνικού λαού δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ. Αυτό που γίνεται πλέον μας οδηγεί σε καταστάσεις παραλογισμού. Δεν είναι πραγματικός ο κόσμος που ζούμε. Ό,τι και αν πούν είναι ψέμα. Ό,τι και αν πούν. Είπατε πολύ σωστά για τα επικαιροποιημένα μνημόνια. Εδώ, εσείς έχετε κάνει πολλή δουλειά. Ο Σπύρος είναι ένας εξαιρετικός οικονομικός συντάκτης και τα έχει πει και αυτός πάρα πολλές φορές. Και εγώ από τη δική μου εκπομπή στο Blue Sky και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι λέμε ότι δεν υπάρχει καθαρή έξοδος από τα μνημόνια. Όσο χρωστάμε, θα είμαστε μιας μορφής μνημόνιο. Δεν θέλουν να το πούνε. Λένε ψέματα. Τους το λέμε ξανά ότι έρχονται νέα μέτρα. Όχι. Μέχρι σήμερα το πρωί, το ξέρετε, η κυρία Χτσιόγλου, υπουργός Εργασίας, προσπαθούσε να ψελίσει ότι δήθεν θα παραδιαπραγματευτεί τη μείωση των συντάξεων. Και ξέρετε ποια είναι η απρέπεια. Χτσιόγλου, καλά θα κάνει να πάει να δουλέψει. Ξέρετε, αν κάνει κανένα μεροκάματο. Ναι. Γιατί αυτό λένε κάποιοι. Το νέο. Ναι, είναι η κυρία Χτσιόγλου, 31-32 ετών. Και τι πέτυχε στα 32 της χρόνια, παρά ότι είναι και ικανή. Ανίκανη είναι, μόνο ψέματα ξέρει να λέει. Κοιτάξτε τι σημαίνει με τις συντάξεις, κοιτάξτε ποια είναι το ανήθικο εις βάρος των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι ακούνε πολλά και διάφορα, είναι μπερδεμένοι άνθρωποι, υποφέρουν, δοκιμάζονται σκληρά και ενώ από τον νόμο, ο νόμος το προβλέπει, έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να ενημερώσει τον καθέναν χωριστά του συνταξιούχου πώς είναι η προσωπική του διαφορά και πόσο θα μειωθεί. Δεν του το λένε. Βγαίνουν κάτι αόριστα. Δίθεν από τόσο μέχρι τόσο, αν έχεις εργαστεί τόσα χρόνια, μάλλον θα έχεις.
Δεν τους το λένε. Έχει γίνει ο παραπολογισμός των συντάξεων και το κρατάνε πρέπει μυστικό. Πούμε, Γιάννη, το κρατάνε το μυστικό τώρα. Γιατί ετοιμάζονται για εκλογές. Γιατί τώρα. Θέλουν να πάνε σε εκλογές και να κορυδέψουν για μια ακόμη φορά ολόκληρο τον ελληνικό λαό και μάλιστα τους συνταξιούχους που υποφέρουν και δοκιμάζουν. Θα το δούμε τώρα γιατί αυτό το οποίο έχετε κάνει και κυρίως όσοι έχουν καταθέσει, πρέπει να ξέρετε εσείς συνταξιούχοι, όσοι έχετε καταθέσει αίτηση σύνταξης από τις 13 Μαΐου του 2016 και μετά. Μετά το νόμο. Δηλαδή μετά το νόμο Κατρούγκαλου, αυτού του ψαλιδοχέρι, αυτού του πολιτικού εγκληματία, ο οποίος έβγαζε, γέμιζε τις τσέπες του όταν ήταν στην ιδιωτική πρωτοβουλία, προτού γίνει υπουργός, προτού γίνει μεγάλος χήμων, τάχα μου υπερασπιζότανε τους δημόσιους υπάλληλους, τους εφοριακούς, όλους αυτούς οι οποίοι είχαν κάποιο πρόβλημα με τη σύνταξή τους, με τα ένσημά τους κτλ. Και είναι αυτός ο οποίος τους καθάρισε τελείως. Αυτοί οι οποίοι λοιπόν, θέλω να δούμε το βίντεο όμως, να δείτε πόσα λεφτά, πάνω από 400 ευρώ, είναι μόνο η διαφορά των νέων, συντάξεων, αυτές που είναι από τις 13 Μαΐου και μετά, από τις προηγούμενες. Σκεφτείτε τι γίνεται, ο μέσος όρος. Και σκεφτείτε τι θα γίνει και με τις παλιές συντάξεις. Γιατί το ίδιο θα γίνει αργά γρήγορα και με τις παλιές συντάξεις. Που σας είπε χθες ο Σπύρος ο Σταθάκης. Το ξαναπούμε και σήμερα. Από 2025, θα τα ξαναπούμε όλα αναλυτικά, να τα χωνέψετε καλά. Γιατί μάλλον δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό εδώ το κανάλι λέει τις αλήθειες και αυτή η εκπομπή. Από το 2025 που δεν θα προστατεύεται καθόλου η σύνταξη εκτός από την εθνική σύνταξη των 380 ευρώ, η σύνταξη θα είναι από 200 έως 700 οι μεγαλύτερες και άντε να πάνε των δικαστικών γύρω το χιλιάρικο. Και αυτές όχι σίγουρο. Πάμε να δούμε το βίντεο παρακαλώ που έχουμε ετοιμάσει. Τσεκούρι στις συντάξεις έως 438 ευρώ η μείωση. Με ρυθμό χελώνας εκδίδονται οι νέες κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες εκτός από τη μεγάλη αναμονή τιμωρούν και με ευτελή ποσά τους δικαιούχους. Μερικές χιλιάδες περιμένουν στην ουρά από το 2014, ενώ δεν έχει εκδοθεί ούτε μια σύνταξη βενζινοπολών και ορτοποιών. Ενδεικτικό της καθυστέρησης είναι ότι δεν έχει ακόμα εγκατασταθεί το λογισμικό για τον υπολογισμό των επικουρικών του προνίκα, που είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία συνταξιούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στο 25ο συνέδριο της ΠΟΣΕΙΚΑ, εκκρεμούσαν στον ΕΦΚΑ 77.492 συντάξεις, εκ των οποίων 25.290 με προσωρινές συντάξεις. Για συντάξεις πείνας κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι με βάση τα στοιχεία από τις οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης όσων κατέθεσαν αίτηση μετά την 13η Μαΐου του 2016. Οι μειώσεις είναι πάνω από 400 ευρώ σε σχέση με τις προηγούμενες και έτσι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια η αρχιτεκτονική του νέου ασφαλιστικού θα οδηγεί σε συντάξεις των 200 έως 700 ευρώ το μήνα. Όπως είπε και ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, εργαζομένος στο πρώην ΙΚΑ, μέσα στα επόμενα χρόνια θα απομείνει μονάχα η εθνική σύνταξη. Σπύρο, λοιπόν, όπως είπαμε και χθες, ο νόμος Κατρούγκαλο έκανε τρεις άδικους και κανονικά τις συνταγματικούς διαχωρισμούς. Πρώτο, χώρισε τους συνταξιούχους σε παλιούς και νέους. Οι νέοι λοιπόν συνταξιούχοι, δηλαδή αυτοί που κατέθεσαν αίτηση από την ψήφιση του νόμου και μετά, έχουν αυτές τις μειώσεις που ακούσαμε στο ρεπορτάζ. Που σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα, εργαζόμενος με 12.000 περίπου ένσημα, έχει μείωση στη σύνταξή του, έτσι, 438 ευρώ. Είναι οι νέοι συνταξιούχοι. Τι πάγει. Ο δεύτερος διαχωρισμός που κάνει ήταν να χωρίσει τη σύνταξη στο κομμάτι της σύνταξης που είναι η κύρια και στην προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά δεν θεωρείται σύνταξη για τον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι ένα πρόσθετο επίδομα, να το πω έτσι να το καταλάβει ο κόσμος. Προσωρινό. Το κράτος προσωρινό. Η προσωπική διαφορά μπορεί να εξαλειφθεί ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Διαμαγείας. Και με παράδειγμα, το 18% της προσωπικής διαφοράς φεύγει πρώτη πρώτου. Αλλά αυτό μια περικοπή μπορεί να γίνει και το 2022. Ο τρίτος διαχωρισμός ήταν, χωρίσαμε τη σύνταξη σε εθνική και ανταποδοτική. Αυτό δηλαδή, 380 ευρώ χοντρά το λέω, η εθνική και από εκεί και πάνω ό,τι έχει συσφέρει. Και έρχονται οι αθεόφοβοι σε αυτό το κατασκεύασμα που λέγεται αναπτυξιακό σχέδιο, ολιστικό λέει όραμα για την Ελλάδα. Το κυλινδρικό, αυτό που και γυρνάει. Και το ξαναδιαβάζω, σελίδα 74, αλλά αυτό δεν το ανέδειξε ο κ. Τσίπρας, δεν το συνέφερε και λέει επιλέξει από το 2025 και μετά η κρατική χρηματοδότηση θα καλύπτει μόνο την εθνική σύνταξη. Άρα από το 2025 το κράτος χρηματοδοτικά εγγυάται
μόνο τα 380 αυτό ευρώ. Αν ο ΕΦΚΑ δεν έχει έσοδα, δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να πληρώνει. Είναι απλό, Γιάννη. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αν η Ελλάδα ξαναπέσει σε κρίση και τα έσοδα από τις εισφορές. Γιατί έχει βγει. Λέω ρε παιδί. Να κάνω μια υπόθεση εργασία κατά τον κόσμο. Αν τα έσοδα από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών μειωθούν, δεν θα δίνονται συντάξεις πάνω από 380 ευρώ. Διότι δεν θα τις εγγυάται το κράτος. Ναι, και βεβαίως έρχεται το επικαιροποιημένο μνημόνιο, που επαναλαμβάνω είναι η συμφωνία που έκλεισε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Χίλτον ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους άλλους. Η οποία θα γίνει και νόμος του κράτους. Για να ψηφιστεί από την Βουλή μέσα στον Ιούνιο. Μέχρι τις 7 Ιουνίου, που θα περιλαμβάνει όλα αυτά που λέει το επικαιροποιημένο μνημόνιο. Και λέει το 19 κύριοι, κανονικά, περικοπή της προσωπικής διαφοράς σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων που έπρεπε να συντάξει. Και όχι μόνο, ανοιχτό το παράθυρο. Εδώ το. Λέγανε αυτή η κυβέρνηση. Το 2020 τελικά θα περικοπεί το αφορολογητό. Θα περικοπεί, αλλά το 2020. Δεν θα έρθει ένα χρόνο νωρίτερα. Λέγανε, είπαμε κι εμείς, άμα συμφώνησαν, δεν είναι συντάξει. Κατά τη διάρκεια όμως των ημερών, μαθαίναμε ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο Δουνουτού και στους Ευρωπαίους και στην Ελλάδα. Ένα δις. Το ΔΝΤ επιμένει ότι υπάρχει τρύπα στα δημοσιονομικά. Γι' αυτό έρχονται λοιπόν στο επικαιροποιημένο μνημόνιο και ξαναβάζουν τη ρήτρα που λέει ότι αν το ΔΝΤ ως υπερυπόπτης πει ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα, ένα χρόνο νωρίτερα το αφορολογητό μαζί με τη συντάξη. Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όπως το κάνουν πάντα. Ναι. Και το τρίτο το παραμύθι. Τα περιβόητα αντίμετρα. Επειδή έχουν ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς και τάζουν λαγούς με τραχύλια. Θα δώσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε αυτό μετά το παραμύθια της καλημάς. Λέει το επικαιροποιημένο μνημόνιο το εξής, πρόσεξε. Για να δω που πάρεις ένα αντίμετρο, που είναι αυτές οι παροχές που προτάζει η κυβέρνηση, πρέπει να ισχύουν δύο πράγματα. Πρώτον, να έχεις εφαρμόσει τα μέτρα λιτότητας καταρχήν, άρα πρέπει να περικοπούν πρώτα οι συντάξεις και να περικοπεί και τα φορολογητό. Και δεύτερον, άρα μετά το 2021. Ναι, και δεύτερον, όχι να πιάσει το στόχο. Να έχει υπεραπόδοση. Ακριβώς. Να είσαι πάνω από το στόχο και να συμφωνήσουν οι δανειστές ότι ναι, είσαι πάνω από το στόχο. Δώσε κάτι ψίχουλα πίσω. Περιλαμβάνεται στο νόμο που είχε ψηφιστεί το 2017, αλλά ναι, σκοπίμως το απέκρυπταν. Όλα αυτά δεν είναι καινούρια. Είναι γνωστά. Δυστυχώς είναι γνωστά. Και υπάρχει και μια εξέλιξη πάλι δυσάρεστη. Το διάβαζα προηγουμένως στην Καθημερινή, ότι που το έστειλε πολύ καλή συνάδελφος η Ελένη Βαρβιτζιώτη. Ότι το Washington Group, αυτό το περιβόητο Washington Group που αποφασίζουν άλλοι χωρίς εμάς. Δεν κατέληξε συμφωνία για το χρέος. Δηλαδή, το μόνο που περίμενε μετά από όλα αυτά τη συμφωνία για το χρέος δεν είναι γνωστό αν θα γίνει. Και ο κύριος Ρέγκλι επανέρχεται και λέει: θα το δούμε το χρέος. Τον Ιούλιο. Εάν βέβαια προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία καθαρή. Και βεβαίως αυτό που είπες. Υπάρχουν πολλά προεπαιτούμενα και το είχαμε πει, Αντώνη Γκέρος, τα οποία δεν προλαβαίνει η κυβέρνηση να φέρει ει πέρα. Ήταν 88 τα προεπαιτούμενα. Σου λένε οι δανειστές, αφού και μετά θα είστε σε πρόγραμμα. Το οποίο θα το λέμε μνημόνιο, θα το βαπτίσουμε κάπως αλλιώς. Το είπαμε, επικαιροποιημένο μνημόνιο. Τελείωσε το παράδειγμα. Εργαλείο με μνημόνιο. Άλλο όνομα θα του δώσουν. Το λέξη μνημόνιο πρέπει να φύγει από τη μέση. Ενοχλεί. Στου όρου είναι καλή. Λοιπόν, υπάρχουν προεπαιτούμενα που περισσεύουν και θα μπουν στο νέο πρόγραμμα, όπως έχουμε πει, το οποίο είναι προεπαιτούμενα που να γίνουν τον Οκτώβριο. Έχουμε βγει, αυτά τα μνημόνια. Είναι προαπαιτούμενα που έχουν να γίνουν του χρόνου, το 2020, το 2021. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε ένα νέο πακέτο, το οποίο θα έχει. Και κλείνω. Το σχέδιο το αναπτυξιακό της κυβέρνησης, αυτό που λέει για τις συντάξεις και για τους κατώτες μισθούς στα παραμύθια. Το μεσοπρόθεσμο με τα μέτρα αυτά τα σκληρά. Και βεβαίως, μπράβο, πω, και το άγριο κυνήγι που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί θα αγριέψει από το Σεπτέμβριο και μετά το κυνήγι στους δανειολήπτες, αλλά και στους οφειλέτες του δημοσίου. Και κυρίως εκεί. Να σας πω, λοιπόν. Και γι' αυτό το λόγο θα γίνουν εκλογές πριν το τέλος του χρόνου. Εγώ πλέον επιμένω σε αυτό. Εγώ νομίζω, Γιάννη, άκουρα. Δεν μπορεί να γίνει. Γιατί να θέλει κάποιος να γίνουν εκλογές. Γιατί για να γλιτώσει ο Τσίπρας. Όχι, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη, πρέπει να πιούν το ποτήρι μόνοι τους. Άλλο τι πρέπει να γίνει. Αυτή αλλά τα έχει έκαναν. Πολιτικό ένστικτο. Διότι το επόμενη, μόνο που έχει είναι πολιτικό ένστικτο. Η επόμενη δεν θα καταστροφή. Άρα είναι τυχοδιώκτης. Μα τι είναι. Λοιπόν, είναι σαφές. Ένας άνθρωπος που λέει σε μονίμως ψέματα, τι είναι. Ωραία. Σε όλα αυτά που ακούσαμε, που τα λέμε σχεδόν κάθε μέρα, αλλά εμείς τα λέμε. Οι συνταξιούχοι τα έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα και βρίσκονται στη χειροκροτήρια. Κράτα μικροκαλάδες από τον όταν τα ακούνε κάθε μέρα, σπίτι μου, γιατί να σου πω κάτι σου πει. Σφραγίδε και το. Ακούνε εμά, ακούνε εσένα, ακούνε τον άλλο. Και μετά ακούνε την προ
προπαγάνδα. Δεν σου λέει μήπως δεν ισχύει αυτό που λέει ο Σαντάκης, μήπως δεν ισχύει αυτό που λέει η Σοφία, μήπως δεν ισχύει αυτό που λέει ο Αντώνης. Εκτός λοιπόν ότι τα λέμε κάθε μέρα, βλέπουν για την καθημερινότητά τους και βλέπουν την κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να βγει από το μνημόνιο. Το θέμα όμως που τίθεται είναι, θα καταλάβουμε ότι για μία ακόμη φορά δεν καταφέραμε τίποτα 3 χρόνια. Θα έχουμε όποτε έχουμε εκλογές, συμφωνώ μαζί σου ότι καλύτερο κύριο Τσίπρας να κάνει τις εκλογές την τελευταία μέρα Βεβαίως. Που του επιτρέπεται από το Σύνταγμα το 2019. Και μετά να πάει να δικαστεί στο ειδικό δικαστήριο για αυτά που έχει κάνει τα εγκλήματα. Τώρα για τα ειδικά δικαστήρια είναι μεγάλη συζήτηση, θα το αφήσουμε για μετέπειτα. Όχι, να πιει όμως το πικρό ποτήριο μόνος του. Άντε και θα το πιει. Αλλά δεν θα το κάνει. Μισό λεπτό. Για να συνεχίσει να κοροϊδεύει. Άντε και θα το πιει ο κύριο Τσίπρας το πικρό ποτήρι. Η επόμενη κυβέρνηση που θα έρθει με τι πολιτική και στρατηγική θα έρθει. Ακριβώς. Δεν έχει συνέχεια το κράτος, δεν είναι. Ακούμε. Αυτά που εφαρμόζονται. Άρα λοιπόν. Δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν. Άρα δηλαδή μνημόνιο θα έχουμε το 2019, μνημόνιο Σοφία, και το 2020. Και το 2021 και το 2022. Πολύ ωραία. Και η Σοφία. Δεν αλλάζει. Όταν όχι, Σπύρο, μας έδωξε ο Θεός ο ίδιος να έρθει δεν αλλάζει. Και θα συνεισφέρω Σοφία. Να μην λέμε ψέματα. Και θα συνεισφέρω στη σκέψη της Σοφίας, γιατί έχει δίκιο. Τον Απρίλιο στην Ουάσιγκτον, όταν γινόταν η ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Ολυμπιακού Ταμείου, ξανά γίνει η Ουάσιγκτον Group. Δηλαδή μαζεύτηκαν οι δανειστές Ελλάδος χωρίς την Ελλάδα. Θυμάσαι που τα λέγανε. Ένα από τα θέματα που συζήτησα ήταν το εξής. Ότι πολιτικά το να δεσμεύσουμε την Ελλάδα μέχρι το 2022 σημαίνει ότι στην ουσία όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας το έχουμε δεσμεύσει σε ένα συγκεκριμένο βηματισμό. Η Σοφία έχει δίκιο. Είναι κανονισμένο με τους δανειστές. Προφανώς. Όποιος και να είναι πάνω. Όποιος και να είναι πάνω. Δεν μπορεί το 22. Θα σας πάμε τρένο. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Λοιπόν, και να δώσουμε και μια άλλη διάσταση. Πάμε να πούμε μετά. Να δώσουμε μια διάσταση τη Ιταλία. Σχηματίστηκε κυβέρνηση στην Ιταλία και η διαπραγμάτευση τυχόν με τους Ιταλούς μπορεί να οδηγήσει σε σκλήρυνση τη στάση των Πολλά θα τα πούμε και αυτά τα εξωτερικά. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στην έδρα του ΟΗΕ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Δημήτρη Φιλιππίδη, τον Γενικό Διευθυντή του Ελλάς FM. Καλησπέρα, Δημήτρη. Αντώνη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη, καλησπέρα από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Δημήτρη, καταρχάς, σήμερα αυτή την ώρα έχουμε την συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του Νίκου του Κοντζιά, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Σκοπίου, τον Δημητρόφ, παρουσία του Νίμιτς. Τι να περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση, μετά από τις εντολές που πήρε ο Νίκος ο Κοντζιάς και ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Πένς και από τους Αμερικανούς, μετά από τις εντολές που δίνει η Μέρκελ στο Ζάεφ και στο Τσίπρα, τι να περιμένουμε. Έτοιμο, λέει, το έχουν το πακέτο. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δύο ονόματα είναι πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή και για δύο ονόματα συζητάνε, για το Νόβα Μακεδονία και το Γκόρνα Μακεδονία. Δείχνει να έχει ένα μικρό προβάδισμα το Νόβα Μακεδονία. Άρα, Δημήτρη, με συγχωρείς, πρέπει να φύγουμε, όπως το είχαμε πει από την αρχή, Δημοκρατία της Μακεδονίας του Ίλιντεν που πιπιλίζανε μερικοί για να το κάψουνε, ίσα-ίσα για να γίνει το δύσκολο, για να πούμε μετά, εντάξει ρε παιδιά, ας περάσει το Άνω ή το Νέα, τελείωσε. Ναι, ήταν δεδομένο ότι ήταν μια κίνηση υποσχεσμού από τους Σκοπιανούς σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά. Πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα σίγουρο αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τις εξελίξεις, γιατί υπάρχει προγραμματισμένη μια δεύτερη μέρα για την τριμερή διάσκεψη. Αν όμως κάτι στραβώσει, δεν θα πάμε σε δεύτερη μέρα. Υπάρχουν αγκάθια τα οποία βγαίνουν, αν θέλετε, και από την ευρικότητα του κυρίου Κοντζιά εν γέννη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ως, αν θέλετε, γλώσσα του σώματος όπως τη διαβάζουμε, όμως είναι δεδομένο ότι οι Σκοπιανοί δεν πρόκειται να προβούν σε συνταγματική αναθεώρηση, κάτι το οποίο ούτε αποτελεί... Ούτε αλλαγή ταυτότητας, ούτε αλλαγή γλώσσας, ούτε αλλαγή τίποτα. Έτσι ακριβώς, αυτή τη στιγμή έχουν διακόψει για γεύμα εργασίας και θα συνεχίσουν αμέσως μετά. Πρέπει να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν οι συζητήσεις του κυρίου Κοντζιά με τον κύριο Δημητρόφ και τον κύριο Νίμιτς και ταυτόχρονα εργάζονται και οι τεχνικές επιτροπές, οι οποίες θέτουν στο τραπέζι κάποια θέματα σημαντικά. Όμως, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα βάλουν δεύτερη μέρα διαπραγμάτευσης, τότε σημαίνει ότι υπάρχει έδαφος. Αν όμως αύριο δεν γίνει διαπραγμάτευση, σημαίνει ότι υπάρχουν αγκάθια και προβλήματα τα οποία δεν ξεπερνούνται αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό είναι το οποίο περιμένουμε να βγάλουμε. Θέλω όμως, Αντώνη... Ναι. Αν μου επιτρέψει η πληροφόρηση... Είναι και ο Γιάννης Ολοβέρδος εδώ πέρα, ο δημοσιογράφος, Δημήτρη. Αν η πληροφόρησή σου από τα όσα γίνονται μέχρι τώρα εκεί στη Νέα Υόρκη και από τις συναντήσεις που είχε ο κύριος
Κοντζιάς με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Πομπέο, αν προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο deadline, πρέπει να κλείσει η συμφωνία οπωσδήποτε μέχρι τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που μας έλεγαν, ισχύει ή δεν ισχύει? Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι είναι τρομερά δύσκολο να προλάβουν οι Σκοπιανοί την ημερομηνία για να πάρουν για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν να περάσουν τις αλλαγές στο Σύνταγμα και αυτό μας το είπε και ο κύριος Δημητρόφ χθες, ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι Σκοπιανοί λοιπόν θα ζητήσουν παράταση χρόνου, δηλαδή να πάρουν μια πρόσκληση για τον οργανισμό, αλλά με μια προϋπόθεση αλλαγής του Συντάγματος στο εγγύς μέλλον. Δεν υπάρχουν αυτές οι πιέσεις. Με τι όπως όνομα, με συγκεκριμένο όνομα. Με συγκεκριμένο όνομα, προφανώς με συγκεκριμένο όνομα. Άρα λοιπόν το όνομα θα δοθεί, Δημήτρη. Αυτό το οποίο προκρίνει ο κύριος Νίμιτς είναι το Νόβα Μακεδονία. Αυτό επιδιώκουν οι Σκοπιανοί, να μπορέσουν να πάρουν πρόσκληση χωρίς αλλαγή του Συντάγματος. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αλλά ούτως ή άλλως, Δημήτρη μου, δεν προλαβαίνουν να το κάνουν. Και αυτό θα το δεχθούμε εμείς όμως. Και δεν πρόκειται να το κάνουν και ποτέ. Λοιπόν, πάμε σε άλλα, Δημήτρη. Έχουμε θέματα πολλά. Πρώτον, απεφάσισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, να μην συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ, τον Βορειοκορεάτη πρόεδρο. Αυτό πριν από λίγη ώρα, με μια δρυμύτατη ανακοίνωση, ο κύριος Τραμπ λέει χαρακτηριστικά ότι όσο και αν υπήρχε καλή διάθεση από την αμερικανική κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση όταν ο Κιμ Γιονγκ χρησιμοποιεί τόσο επιθετική γλώσσα κατά το τελευταίο του διάγγελμα. Αυτό, ας το καταλάβουμε όλοι, ότι γίνεται μια διαπραγμάτευση για το Σκοπιανό. Οι Σκοπιανοί έχουν παραβιάσει κάθε έννοια διπλωματικής αρχής, προσβάλλοντας τη διαδικασία, και η ελληνική κυβέρνηση κάθεται στο τραπέζι. Ο κύριος Τραμπ, την ώρα που θεώρησε ότι οι Βορειοκορεάτες ξεπερνούν την κόκκινη γραμμή, αποχώρησε από τη διαπραγμάτευση σε πολύ επιθετικό ύφος. Και αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό το πώς λειτουργούν κάποιες χώρες. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα οποία μας είπες. Έχουμε κάτι άλλο. Ναι, υπάρχει μία είδηση που μόλις βγήκε και τη βγάζουμε πρώτα στο δελτίο σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το χαστούκι το οποίο έρχεται από την Ουάσιγκτον πριν από ελάχιστα λεπτά. Με ψήφους 351 υπέρ και 66 κατά, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον προϋπολογισμό για τις αμυντικές δαπάνες. Μέσα σε αυτό υπάρχει τροπολογία για πάγωμα. Και αυτή είναι η είδηση που βγάζουμε. Πάγωμα της πώλησης εξοπλισμών προς την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων και των F-35, είναι μια είδηση που βγαίνει και είναι μια είδηση η οποία έχει να κάνει με την ανάγκη, αυτό πέρασε από την Βουλή των Αντιπροσώπων, πρέπει να περάσει αυτή η Γερουσία, όπου υπάρχει η πλειοψηφία για να περάσει, είναι διακομματική η έγκριση αυτής της τροπολογίας, η οποία λέει ότι πρέπει να γίνει ειδική έκθεση για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει η οποιαδήποτε κίνηση πώλησης εξοπλισμών προς την Τουρκία. Επίσης, χθες αργά το βράδυ υπήρξαν βουλευτές μέσα στην Επιτροπή, μιλώντας στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάικ Πομπέο, οι οποίοι χαρακτηριστικά είπαν ότι δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πωλήσουν όπλα στους Τούρκους, τα οποία τα χρησιμοποιούν εναντίον της συμμάχου χώρας της Ελλάδος. Είναι κάτι το οποίο ακούστηκε από την Ελλάδα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά, Δημήτρη, μίλησαν ότι η Τουρκία πρέπει να επανέλθει στο ΝΑΤΟ. Εντός εισαγωγικών, βέβαια, αλλά αυτό. Έτσι ακριβώς ο κύριος Πομπέο προσπάθησε να δικαιολογήσει και προσπάθησε να είναι λίγο πιο ουδέτερος, όμως η απόφαση αυτή της Βουλής αποτελεί χαστούκι απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια. Έχει να φάει ακόμα χαστούκια η Τουρκία, Δημήτρη μου. Τώρα ξεκινήσανε. Όταν ξεκίνησα τώρα, απλά τώρα βλέπουμε, Αντώνη, και πρέπει να το πούμε αυτό, το τι γίνεται με την τουρκική λίρα. Έτσι. Σίγουρα έχει να κάνει με την στάση της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ και την Αμερική. Νομίζω ότι πλέον θα δούμε άλλη διάσταση. Μα ο σύμβουλος του Ερντογάν το είπε και σήμερα ο Μπολούτου, καθαρά, ότι η Μεγάλη Βρετανία, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κηρύξει οικονομικό πόλεμο. Δεχόμαστε. Πάνε να μας τελειώσουν. Λοιπόν. Και πέρα από τον οικονομικό, βλέπουμε πλέον και τον πόλεμο στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Έτσι. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή εξέλιξη και νομίζω ότι από εδώ και πέρα είμαστε μπροστά σε πολύ σημαντικά πράγματα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, ευχαριστούμε τον Ελλάς FM, ευχαριστούμε την Ομογένεια. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον Δόκτωρ Αθανάση τον Δρούγο, τον διεθνολόγο μας. Καλησπέρα, Αθανάση μου. Καλησπέρα, Δόκτωρ, καλησπέρα σε όλους. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Αθανάση, είδες όπως τα είχαμε φωτογραφίσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία στο παιχνίδι μπήκε, διότι πλέον δεν ανήκει στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Και Ισραήλ, το οποίο αποδεικνύεται πολύ
μεγάλος σύμμαχος της πατρίδας μας. Εδώ είναι, θα φανούνε πόσο, ποιος είναι σύμμαχος της Ελλάδος τώρα, και στο θέμα των Σκοπίων και το θέμα της Τουρκίας, δύο εθνικά θέματα μεγάλα δηλαδή. Την Τουρκία πάνε να την τελειώσουν, τον Ερντογάν πάνε να τελειώσουν. Τελειώνει, κατακριμνίζουν την τουρκική λίρα, σήμερα κοντεύει στο τάλιρο, 1:5. Μιλάμε, έχει πάθει ζημιά. Ανεβαίνουν τα επιτόκια ξαφνικά. Πήραν την απόφαση 3 ποσοστιαίες μονάδες για να κρατήσουν πληθωρισμό και καταθέσεις. Και ο Ερντογάν πάει να τρελαθεί. Η Ρουλομανδία θα βάλει στο τέλος. Και αν μου επιτρέπετε, Αντώνη, και αν μου επιτρέπετε, κύριε Δρούγκο, επειδή ακούω κάποιους να λένε ότι εντάξει, ρε παιδί μου, λέει ενισχύεται ο τουρισμός. Ψέμα. Η ανάπτυξη στην Τουρκία τα τελευταία 10 χρόνια στηρίχτηκε και στον τουρισμό, στηρίχτηκε όμως και στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα και στις αγορές ακινήτων και που κρηματοδοτείται κυρίως με δανεισμό από το εξωτερικό. Μάλιστα. Ναι, Θανάση. Κοίταξε να δει. Άκουσα κάποια νωρίτερα που έλεγε από τον Δημήτρη από την Αμερική. Είναι τρεις παράγραφοι η επιστολή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Κιμ Ουν. Επιβεβαιώνει το γεγονός που το λέγαμε και στο δελτίο σου τελευταίες φορές, Αντώνη, ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και κυρίως τα τελευταία ήταν και επιθετική γλώσσα του Κιμ Ουν και του Υφυπουργού Εξωτερικών του, κυρίως στα θέματα των πυρηνικών όπλων. Όπως φαίνεται δεν είναι κατάλληλος χρόνος και νομίζω κακώς είχε σχεδιαστεί μια τέτοια συνάντηση στη Σιγκαπούρη, δεν υπήρχε περίπτωση. Η ευχάριστη είδηση, Θανάση, ήρθε από τον Δημήτρη με, ναι, με την ψήφιση απόψε, μεγάλη διαφορά. Έτσι να μην δοθούν να παγώσουν οι αμυντικοί εξοπλισμοί στην Τουρκία. Αυτό είναι διακομματική ενέργεια, γιατί παρακολούθησα και χθες τη σχετική συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων και είδα και τις τοποθετήσεις του Άμπιο Σύριες ή για παράδειγμα του Σκοτ Πέρι, γνωστών βουλευτών, ας πούμε, την Πενσιλβάνια από το Μίσιγκαν κλπ. Αλλά μην ξεχνάμε ένα πράγμα, Αντώνιο, ότι ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και ο Πρόεδρος Τραμπ και κυρίως ο Πρόεδρος έχουν το δικαίωμα να μην, ας πούμε, ακολουθήσουν το τι θα πει η Βουλή. Έτσι, άμα κρίνουν αυτοί ότι κάπου η Τουρκία δεν θέλουν να τη στριμώξουν τόσο πολύ, μπορούν να προχωρήσουν στο να μην δεσμευτούν από τη συγκεκριμένη ενέργεια. Αλλά το χαστούκι είναι χαστούκι. Αυτό δεν το αφιβάλλει κανένα. Γιατί 350 ψήφοι επί συνόλου 438 δείχνει ένα σημείο ότι όλη αυτή το μεγάλο αυτό πακέτο που έχει κυρώσει για Κίνα, για Ιράν, για Ρωσία, βάζουν και την Τουρκία μέσα στο περίμενο να δούμε μια νέα έκθεση αναφορικά με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και αν η Τουρκία είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ ή δεν είναι, πάντως είναι χαστούκι. Αλλά μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Πάντοτε, γιατί στο παρελθόν πρόεδροι των ΗΠΑ, είτε λεγόταν Τζίμι Κάρτερ, είτε λεγόταν με το εμπάργο τότε στην Τουρκία ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να άρουν, ξέρω εγώ, τις συγκεκριμένες κυρώσεις ή το παγώματα. Ας περιμένουμε, αλλά είναι σημαντικό. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι κυριολεκτικά απαράδεκτη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Σκοπίων. Λίγο άκουσα από αυτά που λέγατε, Αντώνη. Διότι εδώ πέρα μέσα τρέχουν άρων-άρων για να υπογράψουν, να υποχωρήσουν κτλ. Ή να δεχτούν συμβιβασμούς ή περίεργα πράγματα που τα έχουν συζητήσει στο δελτίο σας. Τα θεωρώ αυτά είναι απαράδεκτα. Διότι αυτή τη στιγμή, αν οι Σκοπιανοί περάσουν στο ΝΑΤΟ, μην περιμένει κανένας μετά ότι αν τυχόν δεν υπογράψουν και δεν αλλάξουν το Σύνταγμα. Αθανάση, μάμα δοθεί το όνομα τελείως στο παραμύθι. Εκεί είναι όλο το θέμα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έχει πει ένα πράγμα, ότι δεν υπάρχει πλαν B. Και εγώ μαζί του συμφωνώ. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι άμα μπουν στο ΝΑΤΟ με κάποιο όνομα, είτε Γκόρνα, είτε Βαρντάσκα, είτε Νόβα. Μα δεν μπαίνουν, είμαι το νέα, είμαι το άνω θα μπουν. Μακεδόνες θα ονομάζονται. Τελείως το παραμύθι. Δεν μπορούμε να το πετάξουμε τα έξοδα. Όχι, βέβαια. Για να καταλάβει ο κόσμος από τον ΝΑΤΟ. Ένα άλλο θέμα, Θανάση. Θέλω να δούμε τον Ομέρ Τσελίκ. Ναι, τι είπε για τους αρμοδίου υπουργού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είπε για τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς, στους οποίους πλέον αρχίζει και δίνεται άσυλο, ήδη δόθηκε από το Ηνωμένο του Συμβουλίου Επικρατείας στον έναν εξ αυτών. Για να δούμε, παρακαλώ. Το ΣΤΕ αποφάσισε να χορηγήσει δικαίωμα ασύλου στους πραξικοπηματίες που διέφυγαν στην Ελλάδα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Είναι η πλέον ντροπιαστική απόφαση για μια χώρα. Το νομικό σύστημα της Ελλάδας, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε να προστατεύσει τους τρομοκράτες που αποπειράθηκαν πραξικόπημα για να καταλύσουν τη δημοκρατία στην Τουρκία. Είναι επικίνδυνο το σημείο στο οποίο βρίσκεται η άνομη αυτή νομική αντίληψη που προστατεύει τους τρομοκράτες απέναντι στη δημοκρατία. Αναμφίβολα, η νοοτροπία αυτή έχει ταχθεί κατά της Τουρκίας και στο πλευρό των εχθρών της Τουρκίας. Θανάση, καθαρό. Αντώνη, εδώ το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το έχουμε πει και στο παρελθόν για τους 2 και τους 8. Αυτό που ξέρω ότι ο συγκυβερνήτης, αυτό που δώσαν άσυλο, έχει ανοίξει κάποιες επαφές με Ολλανδία και Αυστρία για να φύγει. Αν βεβαίως και κάποιοι άλλοι, γιατί και Θανάση, και 8... το θέμα είναι συνολικό. Και οι, 8, ναι, και οι υπόλοιποι 8, 7. Αυτό θέλουν άσυλο και να φύγουν. Αυτό είναι σημαντικό, Αντώνη. Δηλαδή θέλουν να σημαίνει να πάρει η Ολλανδία, η Ιταλία, η Αυστρία. Συμφωνείς, Θανάση,
Θανάση, ο Γιάννης Ολοβέρδος είμαι. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μου λες, δεν είναι όμως καλύτερο ίσως για τα ελληνικά συμφέροντα να φύγουν και οι 8 από την Ελλάδα και να μην βρίσκονται εδώ? Κοίταξε, όπως είναι τα πράγματα πρέπει να φύγουν. Διότι παρέγινε και το κακό και το έχω συζητήσει με τον Αντώνη και δημόσια ότι δεν πρέπει αυτή τη στιγμή για άλλο να μένουν μα εδώ. Δεν έπρεπε πρόβλημα. Από την πρώτη στιγμή να είναι εδώ πέρα να βρίσκονται. Έπρεπε να έχουν παραδοθεί. Από τη στιγμή, Θανάση, που ένα κράτος επιμένει ότι αυτοί είναι πραξικοπηματίες. Εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κατηγορούμε τη δικαιοσύνη του κράτους. Κανένα. Σαφώς. Αλλά όπως δεν είμαστε οι καλύτεροι, όλοι... δεν είμαστε οι κριτές των πάντων, τέλος πάντων. Όχι βέβαια. Πρέπει να φύγουν και νομίζω ότι θα τους διευκολύνουν και στα χαρτιά από ό,τι ακούω για να φύγουν για αυτές τις χώρες. Να πάνε όπου θέλουν. Θα εξαφανιστούν, αυτό μόνο να θυμάσαι. Αλλά από εκεί και πέρα το πρόβλημα θα αυτό να θυμάσαι μόνο, Θανάση. Αυτό αφορά εμάς και τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Εάν εξαφανιστούν με τον τρόπο που πρέπει αυτοί. Οι 8, τότε θα δεις και τους δύο στρατιωτικούς εδώ, τους Έλληνες. Εάν δεν εξαφανιστούν και πάνε σε συγκεκριμένα κράτη, τότε να φοβάσαι ότι δεν θα έρθουν ποτέ οι άλλοι. Ονοώνω ή τότε. Μεγάλες δυσκολίες, μην ξεχνάμε, ήδη απορρίφθηκε και το τρίτο αίτημα. Και ακόμα και αν κάναμε αυτές τις μικροαλλαγές, θα τους βάλουμε εντεταγμένους στη διπλωματική στρατιωτική αντιπροσωπή μας στην Άγκυρα. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι το πράγμα θα συνεχίσει. Πολιτικό είναι το θέμα. Πολιτικό είναι το θέμα. Υπάρχει πιθανότητα, εσύ που τα ξέρεις καλά και τα παρακολουθείς, υπάρχει πιθανότητα ο Ερντογάν να χάσει τις εκλογές? Όχι. Παρά τα όσα γίνονται με την τουρκική λίρα και παρά τα αυτά, εγώ έχω πει, Γιάννη μου, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή θα κερδίσει με την πρώτη, ή θα είναι στο 46-48% στην περίπτωση κατά την οποία συνεχιστούν κάποια εσωτερικά προβλήματα και από εκεί και πέρα θα κερδίσει με κάποιο ποσοστό στο δεύτερο γύρο, γιατί δεν νομίζω ότι η Λίκαινα, η Αξενέρ... Δεν μπορεί, ναι, δεν μπορεί, η αντιπολίτευση, Γιάννη, αποκλείεται να συγκρουστεί με τον Ερντογάν. Άρα όμως αυτό και η επιθετικότητα που υπήρχε με τη σημερινή απόφαση Βουλής των Αντιπροσώπων, μήπως δημιουργηθούν δύο μέτωπα από τη μια. Βρετανία, ΗΠΑ, Ισραήλ και Ελλάδα και από την άλλη Τουρκία, Ρωσία, Ιράν, δηλαδή γίνει πιο... Μα υπάρχουν τα μέτωπα. Δημιουργηθούν πιο έντονα μετά την επανεκλογή Ερντογάν. Κοίταξε, το θέμα είναι το εξής, ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα και με την Τουρκία. Χθες διάβασα, παρακολούθησα τη Βουλή των Αντιπροσώπων τη συνεδρία στο διαδίκτυο και είδα ότι αναφερθήκαν πάλι στους 400 και λέει ο Πομπέο που μιλούσε, ο Υπουργός Εξωτερικών, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την τελική απόφαση και παλεύουμε να μην τους πάρουν από τους Ρώσους πυράβλους. Είναι τα πράγματα πολύ φλού αυτή τη στιγμή. Χωρίς τα F-35 θα τους πάρουν όμως. Αν δεν τους δώσουν τα F-35 θα τους πάρουν, φοβάμαι. Σίγουρα, μετά 100%. Τώρα οι Τούρκοι πατάνε και στις δύο βάρκες για να πάρουν και τα F-35 τύπου Πάνθυρα που λένε τα τελευταία και τα F-400 τα οποία είναι εξελιγμένο αντιεροπορικό αντιπυραυλικό σύστημα. Να δούμε πώς θα καθίσει, γιατί αυτός ο μήνας είναι κρίσιμος, αλλά προσωπικά βλέπω επικράτηση του Ερντογάν στο τέλος, γιατί στην Τουρκία χρησιμοποιούν πολλές μεθόδους για να πάρουν εκλογές και συνεπώς λογικά προς τα κοινωνία δεν έχει ισχυρούς αντιπάλους. Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο δελτίο. Σε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε και τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Κουβέλη, τι είπε για τους. Κύριε Κουβέλη, θα λες τώρα. Θυμάσαι τι έλεγες πριν από λίγο καιρό? Θυμάσαι τι έλεγες στους γονείς των ανθρώπων? Ότι όπου να είναι θα έρθουνε, όπως λέγανε όλοι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε σήμερα για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Στη βάση των στοιχείων που συνεκτιμώ και συναξιολογώ, υπάρχει εκτίμηση για τον πιθανό χρόνο απελευθέρωσης των δύο στρατιωτικών μας. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μιλήσει κανείς με σαφήνεια για τον πιθανολογούμενο χρόνο απελευθέρωσης των δύο στρατιωτικών μας τελεχών. Και τούτο διότι, επαναλαμβάνω, και η κράτηση αυτή με άλλα ζητήματα έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη εθνικιστική, αυταρχική, απαράδεκτη πολιτική Ερντογάν εν ώψη των εκλογών. Πάλι ψέματα είπε. Γιατί είπε ψέματα? Δεν μπορεί να πει αλήθεια κανένα. Τι πράγμα είπε ψέματα? Από τη μια λέει, να είμαστε ειλικρινείς, ότι δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει. Και από την άλλη έχει, λέει, μπει όλο αυτό το πράγμα στο κάδρο των εκλογών. Δεν έχει, ρε Μπαρμπαφώτη. Έχεις γίνει κουρκουτιάς, έχεις κουρκουτιάσει το μυαλό σου. Έχει κουρκουτιάσει το μυαλό σας. Δεν έχει να κάνει, Γιάννη, δεν έχει, το έχουμε πει από εδώ με τη Σοφία, δεν έχει να κάνει οι εκλογές με την τύχη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Είναι όμοιροι, ναι, και
επιδιώκουν ανταλλαγή με τις 8. Εάν δεν το καταλάβουμε, ή αν δεν κάνουμε δεν το καταλαβαίνουμε, εντάξει. Είναι σαφές ότι ο Ερντογάν έχει πεισμώσει επειδή του είπε ψέματα ο Τσίπρας ότι του γυρίζει αυτό. Πίσω. Αυτό είναι αυτό. Ο λόγος. Γιατί και άλλοι πραξικοπηματίες πέρασαν από την Ελλάδα και πήγαν Γερμανίας και αλλού. Πάντως αυτό δεν είναι πείσμα. Αυτοί 8 είναι που τον έχουν πειράξει. Δεν είναι πείσμα, είναι εκδίκηση. Γιατί ήταν κάτι το οποίο σχεδιάζει από την άλλη πλευρά επειδή δεν σου έχει συμπεριφερθεί σωστά. Είναι εκδίκηση, δεν είναι πείσμα. Γιατί το πείσμα, αν θέλετε, κάποια στιγμή περνάει. Ναι, αλλά έχει να κάνει με ψυχολογικά περισσότερο. Έχει και το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα που είναι τραγικό για την Ελλάδα. Είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Ακριβώς. Και δεν έχει ποτέ θετικό αποτέλεσμα. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Μην παίζετε με τη φωτιά. Ο Ερντογάν είναι ηγέτης. Δεν θα το πούμε παρανοϊκό, δεν θα το πούμε δικτάκτορα, ό,τι θέλετε πέστε. Είναι σίγουρα. Είναι ηγέτης. Είναι χρόνια στην εξουσία και δεν μπορεί να τον να λέμε, γιατί τον ψηφίζει ένας λαός, Γιάννη, δημοκρατικά. Είναι επικίνδυνος ηγέτης πια. 80 εκατομμύρια είναι οι Τούρκοι. Σαφώς. Δημοκρατικά εκλέγεται. Σαφώς. Άρα λοιπόν, βέβαια. Εμείς πώς λέμε ότι δεν είναι δημοκρατικά. Δεν είναι. Οι λαοί κάνουν λάθη, δεν υπάρχει βολία. Ενώ εμείς δεν κάνουμε λάθη. Φυσικά, γι' αυτό είπα, εκλέξαμε τον Τσίπρα. Τον απόλυτο ψεύτη. Υπάρχει μεγαλύτερο ψεύτη εδώ. Λοιπόν. Υπάρχει μια κοπέλα με τον Πινόκιο, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Να σας δείξουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Λοβέρδο, που ήταν και σήμερα κοντά μας. Και να του ευχηθούμε καλή πορεία, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, και να είστε καλά. Σε μου, παρακολουθώ τα μεσημέρια. Λοιπόν, μην ξεχνάμε το κολαγόνο το χορηγό μας. 2.11.600 με τα 100 σπιρουλίνες και χλωρέλες. Έτσι, 39 ευρώ. Νούμερο 100, λοιπόν. Δύο μπουκάλια, ναι, χωρίς έξοδα αποστολής. Ένα παραφαρμακευτικό προϊόν μιας πολύ μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας. Δυναμώνει, δίνει λάμψη, ομορφιά. Γι' αυτό εδώ στο Δελτίο είμαστε όμορφα παιδιά. Εγώ είμαι λίγο συστημένο παιδί δηλαδή, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, εσείς στο κολαγόνο. Θέλω να πω και το εξής, επειδή μου στέλνετε μερικά μηνύματα. Έχετε κολλήσει γιατί ο Σφακιανάκης πήγε να κάνει στην Αλβανία μία συναυλία. Εγώ δεν καταλαβαίνω το άγχος σας. Το άγχος πρέπει να το έχουν οι Αλβανοί. Ο Σφακιανάκης εναντίον των Αλβανών, εθνικιστών μίλησε. Δεν μίλησε καταρχάς εναντίον όλου του αλβανικού λαού. Πρώτον. Και θέλω να μας... Δεύτερον, με ρωτάτε γιατί βάζουμε τραγούδι Σφακιανάκη. Βεβαίως και θα βάζω τραγούδι Σφακιανάκη. Γιατί αυτό το τραγούδι αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο λαό. Τα λόγια, όποιος τα καταλαβαίνει, τα καταλαβαίνει. Τι πάει να πει, θα κάνω εμπάργκο στα τραγούδια του Σφακιανάκη. Επειδή ο Σφακιανάκης πήγε να κάνει μια συναυλία. Είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, άλλα είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου. Άλλα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.